Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Ποιους στόχους υπηρετεί το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, πόσο σημαντικές θεωρείτε τις αλλαγές που φέρνει και τι απαντάτε στην κριτική που ασκείται κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ? Εντάξει, η κριτική πλέον από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει καταντήσει ένα μόνιμο μοτίβο. Ένα μοτίβο της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής, που εστιάζει στην παραπληροφόρηση, στο φόβο στην κοινωνία και στην υποκρισία. Και τα λέω όλα αυτά, γιατί όταν ακούμε εργασιακό νομοσχέδιο, εργασία, εργάτες, όλοι στο μυαλό μας πάει ένα φύγημα αριστερό. Έλεος, αυτή η ιστορία έχει τελειώσει εδώ και χρόνια. Η πλειοψηφία των εργατών στη χώρα, μια και μιλάμε τώρα κυρίως ή μάλλον αποκλειστικά για ιδιώτες, για εργασία ιδιωτών, η πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία και τις επιλογές της. Αν είχε στηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ, θα ήταν η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό τι σημαίνει και γιατί το λέω? Το λέω γιατί η χώρα, είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι, έχει γυρίσει σελίδα. Γίνεται μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, το βλέπουμε καθημερινά όλοι μας. Ακόμα και ο χειρότερος, αν θέλετε, κριτής μπορεί να το καταλάβει αυτό από τον τρόπο που δουλεύει η σημερινή κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η λογική λοιπόν του καινούργιου νομοσχεδίου, με αρκετά πρωτοποριακά πράγματα, αν θέλετε, την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας που αντιμετωπίζει τη μαύρη εργασία, τη σύσταση της επιθεωρώσης εργασίας στην ανεξάρτητη διοικητική αρχή, τη θέσπιση νέων αδειών για τους γονείς, όπως άδεια 14 ημερών για τους νέους πατέρες και πάρα πάρα πολλά άλλα. Δεν θέλω να φάω τον χρόνο σας για να τα αναλύσω όλα αυτά. Ούτως ή άλλως, κύριε Παπαδόπουλε, έχουν υποθεί πάρα πολύ. Ακριβώς. Ναι. Δείχνουν μια καινούρια λογική. Δείχνουν μια καινούρια αντίληψη. Τώρα, είτε συμφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε συμφωνεί ο Μαρξισμός ή όχι, είτε συμφωνούν κάποιοι ξεχασμένοι συνδικαλιστές που εκπροσωπούν τον εαυτό τους μόνο σε κάποια καταγόγια του συνδικαλισμού, είτε κλείνοντας την Ακρόπολη, είτε δένοντας τα καράβια, είτε προσπαθούν να κάνουν μια απεργία. Ποιος? Η ΑΔΔΗ, το δημόσιο δηλαδή, απέναντι σε ένα νομοσχέδιο που αφορά μόνο ιδιώτες, την ιδιωτική εργασία, απέναντι μέσα σε μια περίοδο πανελληνίων που ευτυχώς κάπως το συμμαζέψαμε. Αυτά όλα, είτε γίνεται η φασαρία προχθές την Κυριακή στο εργατικό κέντρο Κοζάνη, στο συνέδριό του, με μια ομάδα αριστερών συμμαχιών, Πάμε και ΣΥΡΙΖΑ, ανθρώπων που δεν είναι δικαιούχοι να ψηφίσουν και πήγαν να κάνουν μπάχαλο το συνέδριο. Αυτά, κυρία Σαμολοδά, είναι λογικές οι οποίες έχουν ξεπεραστεί. Ανήκουν στο συνδικαλισμό του 80, του 90. Η χώρα προοδεύει, ο συνδικαλισμός προοδεύει και οι εργαζόμενοι βλέπουν κατάματα τις δυνατότητες που του δίνει ένα νομοσχέδιο. Εγώ δεν λέω ότι είναι το καλύτερο. Και να σας πω και κάτι σημαντικό. Η δημοκρατία και η νομοθέτηση, επειδή είχα την τύχη να το κάνω δύο φορές σαν υπουργός της προηγούμενης κυβερνήσης, τι έχει να κάνει? Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο αναφυσβήτητα θα θέλει εξέλιξη όταν λειτουργεί στην πράξη. Θα θέλει να βγουν αποφάσεις οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα να ερμηνευτούν πράγματα και διλήμματα τα οποία θα υπάρχουν και πώς στην πράξη θα υλοποιηθούν. Έχει μια διαδικασία που, αν θέλετε, όλοι μας, και εμείς στην πολίτευση αλλά και αντιπολίτευση, έχει υποχρέωση να μείνει πάνω σε αυτά για να μπορέσουν να βγάλουν τα συμπεράσματα που χρειάζονται και να βελτιωθούν. Τίποτα δεν είναι τέλειο. Όλα αυτά όμως βελτιώνονται, αρκεί να γίνει αρχή. Εμείς λοιπόν σήμερα, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος ξέρετε ανοίξει την κατηγορία εκείνο που κάνει το ολιμιρές μεταρρυθμίσεις, αυτό έχει αποδείξει το παρελθόν του, στηρίζουμε τη λογική αυτή που έχει το νομοσχέδιο. Ναι, και πρέπει να παραδεχθούμε ότι σήμερα που μιλάμε, που δεν έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο, καταστρατηγούνται εδώ και χρόνια εργασιακά δικαιώματα και κανείς δεν μιλάει. Ας δοκιμάσουμε μήπως μπει τάξη σε αυτό, κύριε Παπαδόπουλε, έστω και με αυτό το νομοσχέδιο. Ναι. Όλοι είμαστε πάρα πολλές φορές, είμαστε μόνο θεωρητικοί και κάνουμε κριτική. Το θέμα είναι να μπούμε στην ουσία. Νομίζω ότι σήμερα η κυβέρνηση μπαίνει στην ουσία, αλλά έχω και την πεποίθηση ότι και οι εργαζόμενοι θέλουν να μπουν στην ουσία. Γιατί πρωτίστως αυτό που τους ενδιαφέρει είναι το συμφέρον τους και μια καθαρή εργασιακή σχέση να έχουν. Πιστεύω ότι ξεκινάει η διαδικασία για να συμβεί αυτό. Ναι. Σε πόσο δύσκολη θέση θα βρεθεί σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ με τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας, την οποία προανήγγειλε και εχθές ο Υπουργός Εργασίας, και μάλιστα για διατάξεις που σαφώς ευνοούν τη θέση του εργαζόμενου?
στην χθεσινή μου ομιλία στη Βουλή είπα το εξής. Θέλω να το μοιραστώ και μαζί σας, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν και θεωρεί και πιστεύει ότι το κόμμα θα είναι κυβέρνηση, ενδυνάμει κυβέρνηση αύριο, στην ουσία χαίρεται για το νομοσχέδιο και την κυβέρνηση Χατζηδάκη. Χαίρεται γιατί λύνονται θέματα που δεν θα τολμούσε ως κυβέρνηση να λύσει, ενώ διακαώς το επιδιώκει και συμφωνεί. Σήμερα λοιπόν στην ομαστική ψηφοφορία θα αποδειχθεί πραγματικά ποιος στηρίζει τους εργαζόμενους, ποιος το κάνει με ειλικρίνεια, γιατί η ονομαστική, από ό,τι ξέρετε πάρα πολύ καλά, και πλέον ξέρει και ο κόσμος μας ακούει γιατί παρακολουθεί τη Βουλή, θα είναι και σε άρθρα, που σημαίνει ότι εκεί αποδεικνύεται ποιος λέει ψέματα, ποιος θέλει να κοροϊδεύσει τον κόσμο και ποιος κάνει κάτι γιατί το πιστεύει. Και ποιος θα κοιτάξει τους ψηφοφόρους του στην περιφέρειά του την επόμενη μέρα στα μάτια όταν θα βγει για να κάνει την περιοδία του. Άρα θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση μεταξύ ενός άκρα του λαϊκισμού που έχει ως αντιπολίτευση, αλλά και μια σκληρή υποταγή στην εργοδοσία που απέδειξε όταν ήταν κυβέρνηση. Ναι. Σήμερα λοιπόν πέφτουν οι μάσκες και θα φανεί πραγματικά ποιος είναι αυτός ο οποίος ενδιαφέρεται επί της ουσίας και όχι στα λόγια. Λοιπόν, να περάσουμε κύριε Παπαδόπουλε και σε ένα θέμα που καίει τη Δυτική Μακεδονία και κυρίως την Πτολεμαΐδα, την απολιγνητοποίηση. Ποια βήματα γίνονται προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της δίκαιης μετάβασης και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά και την τοπική κοινωνία και οικονομία? Πραγματικά είναι ένα θέμα και μια δύσκολη άσκηση, η οποία καίει, εγώ χρησιμοποιώ τον όρο, τη λιγνητική περιοχή. Η λιγνητική περιοχή ποια είναι? Είναι η Κοζάνη, η Πτολεμαΐδα, το Αμίντο και η Φλόρινα, που ανήκουν στη Δυτική Μακεδονία. Η αλήθεια είναι ότι και εδώ έχει παίξει ένα έργο παραπληροφόρησης, γιατί λέγεται ότι κλείσαν οι μονάδες και όλα αυτά εξαιτίας απολιγνητοποίησης. Όχι, ψέμα. Οι μονάδες έχουν κλείσει μέχρι σήμερα που μιλάμε, και πριν από ένα μήνα έκλεισε και η τελευταία μονάδα του ΑΕΣ Καρδιάς, γιατί οι μονάδες είχαν ημερομηνία λήξης. Οι μονάδες στο ενεργειακό λεκανοπέδιο έχουν ημερομηνία λήξης από την κατασκευή τους. Όταν περάσει αυτή η ημερομηνία τους, γίνονται ασύμφορες, τα χρήματα που πληρώνει η χώρα, το διοξείδιο του άνθρακα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Άρα, έχουν φτάσει σε ένα σημείο μέχρι σήμερα που θα γινόταν έτσι κι αλλιώς. Τι γίνεται από εδώ και πέρα? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε μια πολύ σημαντική απόφαση να προχωρήσει η Ελλάδα πρώτη στην πράσινη ενέργεια και το έκανε. Αυτό βέβαια είναι μια δύσκολη άσκηση. Εγώ εύχομαι και πιστεύω ότι όλα αυτά τα οποία λέμε για το σχέδιο δίκαιης μετάβασης στο ΣΔΑΜ θα υλοποιηθούν και θα πραγματοποιηθούν. Αυτό δείχνει μέχρι σήμερα η λογική που έχει η κυβέρνηση. Εάν αυτό λοιπόν γίνει, θα έχουμε μια πολύ καλύτερη μέρα για την περιοχή. Γιατί σήμερα, μέχρι σήμερα η ΔΕΗ ήταν σε πτώση. Οι δορυφορικές εταιρείες που δουλεύανε δίπλα από τη ΔΕΗ, που είχαν, ξέρετε, περίπου ίδιο αριθμό με τους εργαζόμενους του ΔΕΗ. Αν στο ελληνικό λεκανοπαίδιο η ΔΕΗ είχε 5.000 εργαζόμενους, οι ιδιώτες που δουλεύανε γύρω στους 4.000. Άρα είναι περίπου ίδιος ο αριθμός. Δεν υπάρχουν πλέον. Άρα ξεκινάμε ένα πρόγραμμα για τη δίκαια μετάβαση με την αποκατάσταση πρώτα των ορυχείων που θα ξεκινήσει, όπως έχουμε πει, από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβρη. Και ένα πρόγραμμα προσέλκυσης επενδύσεων με ένα ειδικό οικονομικό καθεστώς που θα ενισχύει τις επενδύσεις στην περιοχή και με προγράμματα τα οποία φαίνεται ότι θα πλησιάσουν τα 4,5 δις. Άρα, δημιουργούμε προϋποθέσεις για ένα καλύτερο αύριο. Η αλήθεια είναι ότι η περίοδο της μετάβασης θα είναι προβληματική. Και προσπαθούμε να μικρύνουμε το περιθώριο αυτό, το χρονικό περιθώριο. Ναι. Να γίνει πιο γρήγορη η μετάβαση για να είναι λιγότερο. Ναι. Οι θέσεις εργασίας που θα χαθούν να αναπληρωθούν πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, αυτό είναι ο στόχος μας. Ναι. Και να είμαστε βέβαια συνεπείς σε αυτά που λέμε. Γιατί αυτό που χρειάζεται η πολιτική είναι να υπάρχει συνέπεια. Ναι. Στην πράξη, στην πράξη. Υστερεί. Το είπαμε και πριν για το νομοσχέδιο. Στην πράξη, αυτό, κύριε Παπαδόπουλε. Αυτό που υστερεί η πολιτική, κυρία Σαββολαδά, είναι η συνέπεια. Ναι. Θα ήθελα να κλείσουμε τη συζήτησή μας, αν μπορείτε, ένα σύντομο σχόλιο με την πρόσφατη συνάντηση που είχατε με τον πρέσβη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στην Ελλάδα ως πρόεδρος της Επιτροπής Φιλίας και Συνεργασίας των δύο κοινοβουλίων. Ποια θέματα συζητήσατε και πώς καταγράφετε το επιχειρηματικό και επενδυτικό ενδιαφέρον των Εμμυράτων για τη χώρα μας και τη Βόρεια Ελλάδα ειδικότερα? Τα Εμμυράτα, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είναι μια περιοχή η οποία κινείται και δραστηριοποιείται πάρα πολύ φιλικά προς τη χώρα μας.
Αυτό αποδείχθηκε, όπως είπατε, στη συνάντηση και με τον πρέσβη, αλλά και με μια αντιπροσωπεία της Εθνοσυνέλευσης των Αραβικών Εμμυράτων, αντίστοιχη με τη δική μας που κουβεντιάσαμε στο Κοινοβούλιο, όπου αποδείχθηκε στην πράξη και κάνουμε μια στρατηγική συνεργασία. Αυτές οι επιτροπές της Βουλής, της Ελληνικής Βολής και της Εθνοσυνέλευσης, έχουν σαν στόχο να ενισχύουν τις κυβερνητικές προσπάθειες του Υπουργείου Εξωτερικών και των άλλων Υπουργείων, αλλά και των ιδιωτών. Έτσι λοιπόν βάλαμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό για το πώς θα κινηθούμε. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, πρέπει να σας πω. Παραδείγματος χάρη κουβεντιάσαμε, και πιο συγκεκριμένα λογικό είναι εγώ να κουβεντιάζω για την περιοχή μου πρώτα και μετά για όλα τα υπόλοιπα, για τον Κρόκο Κοζάνης που ξέρουμε όλοι το προϊόν ότι είναι μοναδικό, για τα μάρμαρα της Κοζάνης. Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. Μπλούχος, βουλευτής Δράμας, που μέτρησε για τα αντίστοιχα προϊόντα της Δράμας. Το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Υπάρχει διάθεση και ήδη πριν από μερικές μέρες ξεκίνησε μια πάρα πολύ σημαντική συνεργασία μιας ελληνικής εταιρείας, δεν θα αναφέρω το όνομά της, με εταιρείες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για περιβαλλοντολογικά θέματα, θαλάσσια τα οποία δημιουργούν και στην περιοχή τους. Φτιάχτηκε ένα εργοστάσιο με ελληνικό background και γνώσεις σε συνεργασία με άλλους στην Αραβικά Εμμυράτα, που ήδη έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να βελτιώσει την κατάσταση σε μια θαλάσσια περιοχή από ένα ναυτικό ατύχημα. Οι προθέσεις υπάρχουν, αλλά δεν είναι μόνο προθέσεις. Προχωρήσαμε και ένα βήμα παρακάτω. Βλέπουμε ότι υπάρχει διάθεση και μάλιστα είναι έντονη από την πλευρά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και για τη Βόρεια Ελλάδα, που υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και δεν σας κρύβω ότι αυτό με εντυπωσίασε. Ξέρετε, οι περισσότεροι στρέφονται στην Αθήνα και περί των Αθηνών. Η συνεργασία που είχαμε με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα φτάθηκε ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Κάτι που είναι σημαντικό για μας. Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία σας και ήταν χαρά μου που ήμουν μαζί σας σήμερα. Χαρά και δική μου. Θα τα πούμε και το επόμενο διάστημα να δούμε τι θα γίνει και απόψε το βράδυ στη Βουλή. Ευχαριστώ πολύ. Είναι γνωστό τι θα γίνει. Και ξέρετε κάτι, σήμερα εχθές στην ομιλία μου έκανα μια πρωτοτυπία, αν θέλετε. Συνήθως οι βουλευτές όταν μιλάνε λένε υποψηφίζω το νομοσχέδιο και παροτρύνω όλους σας να ψηφίσετε κι εσείς. Εγώ έκανα το εξής. Είπα υπερψηφίζω το νομοσχέδιο και σας παροτρύνω να μην το ψηφίσετε, κύριε της αριστεράς. Ξέρετε γιατί το έκανα αυτό? Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε στον κόσμο κατάματα και να δει και ο κόσμος ποια είναι η αλήθεια. Δηλαδή είναι ρυθμίσεις οι οποίες τις έχει στηρίξει το παρελθόν και το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα. Και σήμερα διαφωνούν. Άρα ποιον κοροϊδεύουνε? Ας μην το ψηφίσουν. Η Δημοκρατία έχει μια ισχυρή πλειοψηφία που θα το περάσει έτσι καλώς και θα το χρεωθεί μόνη της. Δεν χρειάζεται λοιπόν να ψηφίζουν όλοι τα πάντα για να δείχνουμε ποια είναι η διαφορά μεταξύ μας, ναι, τις αρχές και τις αξίες μας. Αυτό που περίμενα να ψηφίσουν όλοι και τους παρακαλούσα να ψηφίσουν, γιατί τότε και ο Μάξο Βορύδης είχε πει πείτε μας τι αλλαγές θα να κάνουμε, ήταν το νομοσχέδιο για την ψήφιση των αποδήμων, που δυστυχώς για άλλη μια φορά καταψηφίστηκε, έδειξε αντιπολίτευση ότι δεν την ενδιαφέρει η ουσία, αλλά την ενδιαφέρει μόνο το φαίνεσθε.